Ο άνθρωπος δεν είναι ένα απλό φτηνό δίποδο, αλλά τώρα πια ανατέλει ξανά η μεγάλη ανθρώπινη συνείδηση. Από Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο θα ακουστεί η φωνή αυτή του Αρχαγγέλου, στόμεν καλός. Και τότε όλα τα ανδράποδά σας θα κρυφτούν όπως οι ποιοντικοί στις τρύπες της γης. Και εσείς μαζί με αυτά και από εκεί δεν θα ξαναβγείτε. Βιβλίο δεύτερο. Αυτός που ζητάει, βρίσκει. Το μυρμήγκι κάνει 100 και 1000 προσπάθειες να περάσει το σπόρο στη φωλιά του. Και όταν το περάσει, τον κόβει με τις δαγκάνες του έτσι, ώστε να μην μπορεί να φυτρώσει και να χαλάσει τη φωλιά του. Είναι το Πνεύμα του Θεού που του δίνει τέτοιο πείσμα και σοφία του μυρμήγκα, αυτού του μέρμηγκα. Και είναι δυνατόν να μην δώσει τέτοια και ακόμη περισσότερη τελειότητα στο κτίσμα που είναι ο άνθρωπος. Κι όμως, παρόλα αυτά, παρόλες τις άπειρες δυνατότητες που ο άνθρωπος έχει, προσκύνησε και θεοποίησε τα βόδια του σταύρους και στο παρελθόν και τώρα, τον ταυροκέφαλο Μολόχ, καθώς και σήμερα θεοποιεί το χρήμα, το ποδόσφαιρο, του στάρ του σινεμά. Άνθρωπε, εσύ που επρόκειτο να συγκυβερνήσεις το σύμπαν δίπλα στο Χριστό, ασχολείσαι με τα χαλίκια και τις λάσπες. Γιατί λέει πως και το βόδι γνωρίζει τον αφέντη, ενώ εσύ δεν παραδέχεσαι τον Κύριο και τον αγνοείς. Δεν τον δοξάζεις, δεν τον επικαλείσαι, παρά μόνο ίσως κάποιες σπάνιες περιστάσεις δύσκολες. Και κατόπιν τον ξεχνάς και αυτόν και τις εντολές του. Τι κρίμα, άνθρωπε, που είναι. Έτσι στο χέρι σου είναι να πάρεις το λαχνό της υιοθεσίας και να γίνεις το όντι μόνιμος κληρονόμος και δικαιούχος της βασιλείας του. Και εσύ τον αρνείσαι. Παίρνεις στα χέρια τη λάσπη του διαβόλου, όλες τις απαξίες του ψεύτικου κόσμου και δένεσαι εδώ κάτω με σιδερένιες αλυσίδες ή χάλκινες ή χρυσές. Και διερωτάσαι, δεν θέλει, δεν ξέρει, δεν μπορεί, τι του φταίει. Μυαλό έχει, επιστήμη έχει, μάτια έχει, αυτιά έχει, καλούς συμβούλους να ψάξει, να βρει το στόχο. Έχει τις γραφές με κύρος και αιωνιότητα, έχει την εκκλησία ο βαπτισμένος, έχει πατερικά κείμενα. Τι του λείπει? Έχει αγιαστικά μυστήρια, έχει αγία κοινωνία, δύναμη ανυπολόγιστη. Τι του λείπει? Κρίμα, άνθρωπε, που ούτε η φύση πια σε παρηγορεί. Σταμάτησες να αγαπάς το δημιουργό σου και σταμάτησε να σε υπολογίζει και η δημιουργία. Αγρίεψε όλη η φύση εναντίον σου. Μόλις έφυγε ο Αδάμ, από τον Παράδεισο, αγρίεψε η γη και έβγαζε αγκάθια και τριβόλους. Τα ζώα αγρίεψαν εναντίον, τα πουλιά έκραζαν απειλητικά πάνω θέτου, όλα επαναστατούν κατά του επαναστάτη. Η φύση από σύμμαχός του έγινε εχθρός. Η σοφία εγκατέλειψε την ψυχή του. Η γνώση του καλού και του κακού διαστράφει. Ήρθε εποχή που το κακό το λένε καλό και αντίστροφα. Σήμερα οι σοβαροί, οι σεβάσμοι θεωρούνται γελοί και γραφικοί. Οι γελοί, οι όντως γελοί, προωθούνται στα θεάματα, γίνονται παράδειγμα για τις επερχόμενες γενναίες στην τηλεόραση. Ποιος θα τους λυπηθεί? Ποιος θα μας λυπηθεί? Ποιος θα σταματήσει αυτόν τον κατήφορο που κυλάει η ανθρωπότητα? Αλλά όμως, ας μην χάνεις το θάρρος. Και στις πιο δύσκολες στιγμές υπάρχει ένας πινθήρας, ένα φως. Υπάρχει μια βάρκα εκεί ξεχασμένη που σε βγάζει στον ωκεανό. Η προσπάθεια δεν σταμάτησε και η λύση θα βρεθεί. Εργαστείτε με δύναμη και αυταπάρνηση, με χαρά και προσευχή. Εργαστείτε ειρηνικά και αισιόδοξα. Προσφέρετε στο Θεό το καλύτερο.
Προσφέρετε στο Θεό τον εαυτό σας. Ενώστε τις ψυχές σας με το μόχθο σας και εκείνος θα ανταποκριθεί στο κάλεσμά σας. Η πόρτα που δεν χτυπήσατε δυνατά δεν θα ανοιχθεί και εκείνο που ζητάτε με αφοσίωση δεν θα το πάρετε. Εκείνο που δεν ζητάτε με αφοσίωση. Για το Θεό, ξέρετε, είναι όλα δυνατά. Για εκείνον δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο, ούτε το αδιανόητο. Ζητήστε λοιπόν το ακατόρθωτο, ζητήστε με πάθος το μεγάλο. Για θεία, η πλεονεξία, το μίσος, φαίνονται να κυριαρχούν εκ πρώτης όψεως. Η αγάπη φαίνεται να σβήνει, να κινδυνεύει, να χαθεί σαν το κερί. Ο κόσμος γίνεται αγνώριστος, η ομορφιά από τα πρόσωπα των νέων σιγά σιγά μαραίνεται, το γέλιο και η χαρά γίνονται όλο και πιο σπάνιο είδος, είδος προς εξαφάνιση. Κατήφια και φόβος επικρατούν, ανασφάλεια και ταραχή. Ουδέποτε στην ιστορία υπήρξε τόση αθεία, τόση αδιαφορία προς το πρόσωπο του Χριστού. Δεν ανθεί πια το λουλούδι της πίστεως, εκείνο το μυρωμένο. Ο κόσμος άραγε περιλούζεται από ύλη, ο άθεος κομμουνισμός, ο εξαχριωμένος προτεσταντισμός, ο αγνωστικισμός και η αθεία στην Ευρώπη, στην Αμερική, καταστροφικές αιρέσεις καταρακώνουν ό,τι απέμεινε από έναν αλαζονικό παπισμό. Μόνο η Ορθοδοξία κρατάει, αναμένει τη λαμπάδα της μέσα στις χίλιες δυσκολίες. Η Ορθοδοξία κρατάει στην Ελλάδα, στη Ρωσία, τη Σερβία, τη δύστυχη, την Κύπρο, τη Ρουμανία. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα, υπάρχει Άγιο Φως. Υπάρχει Άγιο Φως που βγαίνει από τον κενό τάφο, από τον τάφο του Κυρίου, από τον τάφο του Χριστού, κάθε Μέγα Σάββατο. Υπάρχουν και οι σύγχρονοι Άγιοι, υπάρχει η Μαγιά, υπάρχει η Ευλογία. Τρώνε τα θεριά τη σάρκα της Ελλάδας, το είπε Μακρυγιάννης, αλλά μένει και Μαγιά. Λίγο μυστικό προζύμι πάντα υπάρχει και παραδόξως πως λίγο προζύμι ζυμώνει όλο το φύραμα, όλο το ψωμί.